Συνεχίζουμε να δεφύμουμε τη χάρη του Θεού μας και διαπρεσβειών της Παναχάντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Γεωργίου και όλων μας των Αγίων. Συνεχίζουμε ερμηνεύοντες και προσπαθούντες να κατανοήσουμε το βάθος των μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα μυστήρια τα οποία σώζουν τον άνθρωπο, και χωρίς αυτά δεν δύναται να σωθεί άνθρωπος ασχέτως και αν εκκλησιάζει. Ανεφέρθημεν και είπαμε ότι εντός της Εκκλησίας ο όποιος εισέρχεται σώζεται, με μία μόνο διαφορά: εάν μεταλαμβάνει των μυστηρίων της Εκκλησίας, δηλαδή εάν ζει μυστηριακή ζωή. Δεν είναι αρκετό να εισέρχεται κανείς εντός του Ιερού Ναού να εκκλησιάζεται χωρίς να κατανοεί τι θέλει η Εκκλησία από τα παιδιά της. Όπως απαράλληλα, εάν το παιδί το οποίο γέννησε η μητέρα το ανατρέπει χωρίς την πνευματική τροφή, τότε προσπαθεί να κάνει έναν άνθρωπο με σάρκαν και με οστά, όχι με ψυχή η οποία είναι αθάνατος. Και τούτο το παρακολουθούμε, ότι οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν δίδουν ποτέ προσοχή στην πνευματική τροφή των παιδιών των, αλλά στην υλική τροφή. Και αν τούτο συμβεί και με την Εκκλησία, τότε η Εκκλησία αποτυχάνει στο έργο της. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή ο επιτετραμένος και διορισμένος και εκλελεγμένος από τον Θεό ποιμένας των λογικών προβάτων δεν βόσκει τα λογικά πρόβατα με τον άνθρωπο και με την τροφή και με το είδωρ το αιώνιο του κηρύγματος, αποτυχάνει του σκοπού του. Δι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία λέγει, όταν ο ιερεύς δεν διδάσκει το λόγο του Θεού, πρέπει να καθαιρεί. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Εμείς μόνον πώς θα θρέψουμε τα παιδιά του Χριστού μας με τον λόγο του Θεού, των αιώνιων και των αθάνατων. Πλην όμως, όταν η προσπάθεια γίνεται από την Εκκλησία, όταν ο ιερεύς καταβάλει όλη του την προσπάθεια για να σωθεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος δεν σώζεται, δεν έχει καμία ευθύνη πλέον. Η ευθύνη πέφτει αμέσως εις εκείνους που ακούν τον Λόγο του Θεού και δεν τον τηρούν. Δι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί μου, να προσέχουμε πάρα πολύ. Όταν γίνονται τα κηρύγματα, δεν είναι μόνο να τα ακούμε, αλλά να τα τηρούμε. Και τούτο είναι το μυστικό το οποίο ακριβώς πρέπει να λάβουμε σοβαρός υπόψη και να μην το έχουμε ως πάρεργο. Ας πάω να περάσω την ώρα μου, ας πάω διότι γίνεται κήρυγμα, και φεύγοντας από το κήρυγμα να μην αποκομίζουμε ουδεμία ωφέλη. Τούτο είναι κακό, κακό στη ψυχή μας, κέρδος του διαβόλου, λύπη του Θεού. Και θα προσέχουμε πάρα πολύ σε ό,τι τονίζουμε στα κηρύγματα, να τα τηρούμε, αδερφοί μου, και εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και ανεφέρθημεν και θα αναφερθούμε εν συνεχεία, είναι το μέγα μυστήριο του γάμου. Μείναμε εις το μέσο του μυστήριου. Θέλω να τονίσω το τι λέγουν οι πατέρες δια την καθαρότητα του μυστηρίου του γάμου. Να ακούσουμε δύο λίγο και πάλι να τα λάβουμε και αυτά σοβαρός υπόψη, για να τα έχουμε μέσα στην ψυχή μας ως παρακαταθήκη αιώνιο. Βάλλονται, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, βάλλονται στέφανοι επί της κεφαλής των νεονύμφων, για να αποδειχθεί ότι ενώνονται παρθένοι και καθαροί. Παρθένοι και καθαροί. Τούτο το είχαμε τονίσει, το είχαμε ερευνήσει, το είχαμε ερμηνεύσει, ότι
Ο Σάκης γνωρίζονται δύο άτομα. Με σκοπόν το μυστήριο του γάμου πρέπει να έχει σεβασμόν ο ένας προς τον άλλον. Σεβασμόν και υποτισμόν. Ανωτερότητα και καθαρότητα. Δεν επιτρέπεται πρώτου γάμου ουδε μία προγαμιαία σχέσης. Διότι στη συνέχεια θα δούμε δεν έρχεται ο Θεός εις το μυστήριο του γάμου. Καθαροί λέγει και άσπιλοι και ότι εφύλαξαν την παρθενία. Παρθενία μου, πού να βρεθείς, πού να βρεθείς τώρα. Οι τελευταίοι καιροί του Αντιχρίστου έχουν ισοπεδώσει την φράση αυτή. Την εξυνέμισαν όπως εξανεμίζεται η σκόνη στο πέρασμα του σφοδρού αέρος. Η παρθενία δεν υπάρχει. Παρθενία δεν υπάρχει. Η παρθενία είναι η παρά το θείον καθημένη. Προσέξαμε στους 12 Αποστόλους ποιον εφιλούσε, ποιον αγαπούσε περισσότερο ο Χριστός μας, τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων των Παρθένων λέγει και αγαπημένων μαθητή. Προσέξαμε ποιον διάλεξε ο Θεός ως κλίμακα για να κατέβει από τους ουρανούς στην γη, την Παρθένων και αμόλην των κόρην της Ναζαρέτ, την ταπεινή. Προσέξαμε, αδερφοί μου, την παρθενία ποιος την έχει, οι άγγελοι του ουρανού και οι άγιοι επί της γης. Γίνεστε, λέγει, άγιοι καθώς εγώ άγιος είμαι. Και όσοι αγιάζουν έχουν βάση την παρθενία. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι αρετές για να έρθει έπειτα η χάρη του Θεού εις τον άνθρωπο. Παρθενία λοιπόν, καθαρή και άσπιλη, και ότι εφύλαξαν την παρθενία των έως την ημέρα του γάμου και από την ημέρα του γάμου έως την ημέρα του θανάτου. Δηλαδή, ο γάμος τηρείται παρθένος, ο γάμος τηρείται παρθένος. Υπάρχει η παρθενία και στον γάμο, ναι, υπάρχει. Διότι όταν ο άνδρας, ο σύζυγος, φυλάξει το στεφάνι του καθαρό και αμόλυντο, ετήρησε παρθενία. Και όταν η σύζυγος εφύλαξε το στεφάνι της ολόλευκο και καθαρό, εφύλαξε παρθενία έως την ημέρα του τάφου. Και τούτο σημαίνει ότι η κήτη λέγει αμίαντος. Αμίαντος, η κήτη αμίαντος, δηλαδή το κρεβάτι που θα κοιμηθεί το ανδρόγυνο είναι καθαρό και αμόλυντο. Δεν εισήλθε μικρόβιο και διάβολος της μοιχείας, δεν πήγε ο άντρας με ξένην γυναίκα, ούτε η γυναίκα με ξένον άντρα. Αυτή είναι η παρθενία. Η παρθενία αυτή είναι από την ημέρα που θα παντρευτεί το ανδρόγυνο έως την ημέρα του τάφου, του θανάτου, όταν τηρήσει πίστην και αγνότητα ο εις προς τον άλλον, τότε να έχουμε υπόψη μας ότι ετηρήθη η παρθενία εν το μυστηρίο του γάμου. Και ο Γλυκύτατος Ιησούς, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός, η Αγία Τριάς, ετήρησαν και κάτι άλλο. Τι, έδωσαν παραδείγματα αγνότητος του γάμου. Ξέρετε τους πικουίνους. Οι πικουίνοι είναι στα μέρη εκείνα που είναι χιονισμένα, βόρειον πόλο, Αλάσκα, στα μέρη εκείνα τα οποία υπάρχει παγωνιά. Αυτοί ζουν μέσα στην παγωνιά. Ο πικουίνος, αδερφοί μου, είναι παράδειγμα αγνότητος εν το γάμο. Προσέξτε να σας πω τι κάνει. Όταν το θηλυκό ή το αρσενικό, εκείνο πτηνό, παραβεί, δηλαδή φύγει από τη συζυγική πίστη, εάν το αρσενικό πάει με άλλη,
θηλυκιά ή το θηλυκό με πάει με άλλο αρσενικό, τι κάνει. Μαζεύονται όλοι οι υπηκουίνοι και το βάζουν στο μέσο και με το ράφος τους το χτυπούν και το πεθαίνουν. Διότι παρέμει τη συζυγική πίστη. Δεύτερο παράδειγμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το τριγώνι, λέγει, είναι παράδειγμα πίστεως γάμων. Όταν λέγει αετός ή κυνηγός ή όρνεον αρπακτικό, λέει, πάρει το ένα εκ των δύο, το άλλο μένει, λέγει, και γυρίζει μόνο του εωσά της να έρθει η στιγμή κατά την οποία θα ποθάνει και αυτό. Δεν πηγαίνει με άλλο. Δύο παραδείγματα πίστεως, αδερφοί μου, πολύ μεγάλα εις το μυστήριο του γάμου. Φύλαξης λοιπόν παρθενίας έως την ημέρα του γάμου και φύλαξης παρθενίας από την ημέρα του γάμου έως την ημέρα του θανάτου. Διότι, λέγει, και αυτή η φύση στο μαρτυρεί, ούτε τα οποία σας είπα προηγουμένως, τα δύο παραδείγματα, τα φυσικά, τα οποία έδωκε ο Θεός εις την φύση. Επειδή ο συναπτώμενος νυφίος με την νύφην προπάντων τούτος ζητεί εκ φύσεως και θέλει να είναι αυτή παρθένος και καθαρά και να ονομαστεί όχι άλλου τεινός αλλά μόνον αυτού γενού, όπως ο άνθρωπος, λέει, ο σύζυγος, ο οποίος θέλει να παντρευτεί μία κόρη, την θέλει να είναι αγνή, κατά τον ίδιον τρόπον και η γυναίκα ζητεί ο άνθρωπος που θα παντρευτεί να είναι και αυτός αγνός. Τούτο βέβαια είναι όπως πετάγεται μία φωτοβολίδα μέσα στην χειμωνιάτικη σκοτεινή νύχτα. Αυτό κάνω τώρα. Μέσα σε αυτό το πυκτό, το σκοτάδι της χειμωνιάτικης νύχτας που δεν φαίνεται ούτε φεγγάρι ούτε άστρο, πετάω εγώ τώρα μια φωτοβολίδα παρθενίας και αγνότητας. Τι να κάνω, θα φέξει λιγάκι, θα σβήσει. Λυπούμε, αδερφοί μου, τόσο πολύ στο θέμα τούτο, λυπούμε που η λύπη μου πραγματικά εγγίζει τον θάνατο. Δεν υπάρχει σήμερα, αδερφοί μου, δεν υπάρχει αγνώτης. Και τώρα που μελετούν να βάλουν στα δημοτικά σχολεία το σεξ, να μάθουν δηλαδή τα μωρά από πρώτης τάξης του δημοτικού έως της έκτης του δημοτικού, να μάθουν το σεξ, τι είναι σεξ, τι είναι σεξ. Αυτό το σεξ, η λέξη σεξ δεν είναι ευαγγελική, δεν είναι ευαγγελική. Αυτό είναι ένα χαπάκι το οποίο έβαλε ο διάβολος μέσα στη ζάχαρη και το έβγαλε. Όπως το κινίνο που είναι πικρό και του βάζω ζάχαρη να παίξω, διότι αν δεν υπάρχει ζάχαρη δεν το καταπίνει ο άνθρωπος, διότι είναι πολύ πικρό. Κατά τον ίδιο τρόπο στην φράση της Αγίας Γραφής πορνεία, για να μην ακούετε να ηχεί πολύ βαριά στα αυτιά του ανθρώπου, έβαλαν τη λέξη σεξ. Σεξουολόγοι, λέγει, δεν τους λέγουν πορνολόγοι, διότι αυτός πρέπει να ονομάζεται πορνολόγος, όχι σεξουολόγος. Διότι η Αγία Γραφή λέγει πορνεία. Πόρνη, λέγει, βασιλείαν Θεού ούκληρο νομίσουσα. Έξω, λέγει, από τον παράδεισον οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι αρσενοκίτες, οι δίδωροι, οι ψεύτες, οι κλέφτες, οι μέτες. Έξω από τον παράδεισο. Δεν λέγει εκεί όσοι κάνουν σεξ, αυτά τα σεξ, οι λέξεις είναι του διαβόλου. Για να καμουφλάρει την αμαρτία, της έβαλαν αυτή τη ζάχαρη να παίξω, για να είναι γλυκιά στους ανθρώπους και να πηγαίνουν όλοι με το μέρος. Και τούτο καυχόνται οι δαίμονες εδώ, στον Άγιο Γεώργιο, καυχόνται επί του σημείου τούτου και λέγουν ότι η μεγαλύτερη μας επιτυχία, λέγει, είναι ότι σας τραβούμε όλους στην πορνεία, λέει, και έρχεστε με το μέρος της. Καυχόνται οι δαίμονες. Καχάζουν, γελούν εις βάρος μας. Και δεν σας αναγκάζομαι, λέγει, έρχεστε μόνοι σας. Άλλη φράση των διαβόλων. Όταν τα παιδιά μας
Αλλά τι να το πούμε τώρα, είναι ανάγκη να πάνε στο σχολείο να μάθουν το σεξ. Εφόσον η τηλεόραση τίποτε άλλο δεν δείχνει ή μόνο αυτήν την αμαρτία, τι θα γίνουν τα παιδιά μας. Σας είπα και σας επαναλαμβάνω. Έχει κουμπιά εκείνη η τηλεόραση. Όταν δείτε τις ειδήσεις, για να δούμε τι γίνεται ο κόσμος, και όταν δείτε κανένα αθλητικό μέρος, το οποίο γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι βάρβαρο, άλλοι σκοτώνονται, άλλοι κουτσένουν, άλλοι πεθαίνουν, άλλοι δεν ξέρουμε κι εμείς τι παθαίνουν, έχει άλλα όμως αθλήματα ωραία. Η μπάλα δυστυχώς αυτό το άθλημα είναι βάρβαρο. Βάρβαρο. Και ξέρετε, το έχετε δει ότι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις πριν λίγο καιρό στο στάδιο κάτω του Πειραιώς εκεί πέσανε ο ένας πάνω στον άλλο, σκοτωθήκανε, παραλύσανε, μείνανε ανάπηρα παιδιά και κλαίνε οι μητέρες μέχρι σήμερα και θα κλαίνε στη ζωή τους ολόκληρο, διότι ακριβώς υπάρχει αυτό η βαρβαρότηση. Μαζεύτησαν όλοι οι διαβόλοι εκεί μέσα. Και όταν κανείς πάει εκεί δεν θα ακούσει τίποτε άλλο, είναι μόνο με σκρολογίες, βλασφημίες και τίποτε άλλο. Αθλήματα ωραία είναι, υπάρχουν, τα βλέπετε τι ωραία αθλήματα υπάρχουν. Σε εκείνα τα αθλήματα καλά είναι να τα βλέπει κανείς, αθλείται ο άνθρωπος. Αλλά όχι να εκβαρβαρίζεται, να γίνεται βάρβαρος. Δυστυχώς κάθομαι και σκέφτομαι και λέγω τι τους δίδουν τούτου του κόσμου, τις χιλιάδες, 80.000 λέγει κόσμος μαζεύεται να δει την μπάλα. Και εδώ μπορεί να τους πεις μια θεία λειτουργία να έρθουν που είναι αιώνια ζωή, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, η σταύρωση, η ταφή, η ανάσταση του Κυρίου, με το ζόρι να έρχομαι στην εκκλησία. Χτυπάει η καμπάνα και εμείς γυρίζουμε από το άλλο. Άσε με να ησυχάσω και βρίζω και τον ιερέα που χτυπά την καμπάνα. Άσε με να ησυχάσω, λέγει, που με ανησυχείς. Εδώ γίνεται η θυσία του Κυρίου μας, η σταύρωση, η ταφή και η ανάσταση, κανένας δεν έρχεται. Όταν όμως ακουστεί ότι στο τάδε γήπεδο υπάρχει μπάλα, χιλιάδες ο κόσμος, ή να πούμε το άλλο, το τελευταίο, η μόδα, η τελευταία, να βρίσκεται ένας και να δίδει το σύνθημα και να λέγει γύρω από την Αθήνα, γύρω, και να βλέπεις κουτσούς, τραβούς, μικρά μωρά πάνω στα καροτσάκια και να τρέχουν μέσα στους δρόμους και ωραία έκανε ένα σκητσογράφος το διάβολο πίσω και να τους διώχνει. Τρεχάτε τους λέει, τρεχάτε και να βγάζει και εκείνος τη γλώσσα του έξω και να στάζει ο υδρότης από πάνω. Αυτό έπαθε. Και στην εκκλησία όμως δια να έρχαμε, δεν έρχομαι. Στο κήρυγμα για να έρθουμε να ακούσουμε λόγο του Θεού, δεν έρχομαι. Γιατί, διότι ακριβώς ξέρει ο διάβολος ότι εδώ σώζονται ψυχές, εκεί καταστρέφονται. Αγνώτης λοιπόν και καθαρότης. Όθεν και αυτός πρέπει να φροντίσει να φυλάξει αυτόν, ομιλίδια τον άνδρα, νυφίον καθαρών στην νύφην και να γίνει αυτής μόνος ανήρ και ουχιάλης. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι άντρα του λέγει, από τη στιγμή που θα βάλεις το στεφάνι επάνω σου, όλες οι γυναίκες του κόσμου πρέπει να είναι κολόνες άψυχες μπροστά. Και γυρίζει στην σύζυγον και της λέει, από τη στιγμή που θα βάλεις στεφάνι επάνω στο κεφάλι σου, όλοι οι άντρες εκτός από τον άντρα σου να είναι κολόνες άψυχες, παγωμένες. Πουθενά δεν θα κοιτάξουν τα μάτια σου, λέγει στον ένα και στον άλλο. Εάν φυλαχθεί αυτό και υπό των δύο μερών, τότε ευλογημένη είναι εκείνη η συζυγία. Άσπυλος και αμίαντος κατά των Παύλων η κήτη και επάνω στον γάμον τούτον τελεία είναι η ευλογία και ο Χριστός είναι εις αυτόν. Η δε και είναι ο γάμος νενοθευμένος και πλήρης ρήπου και ακαθαρσίας, πώς δύναται να γίνει εκεί ο Χριστός ο καθαρότατος και άγιος και άμωμος των ψυχών νυμφίος. Όταν υπάρχουν 4, 5, 6, 10 εκτρώσεις πρώτου γάμου, πώς θα έρθει στο αίμα εκείνο το αθώο το οποίο εχύθηκε, πώς θα έρθει ο νυμφίος Χριστός. Έπειτα λέμε γιατί παντρεύονται και χωρίζονται, διότι δεν ήρθε ο Χριστός. Διότι ακριβώς το θεμέλιο του μεγάλου μυστηρίου του γάμου δεν είναι το θεμέλιο καθαρό.
Ατελειώσαμε, είναι αρκετά όσα είπαμε περί της αγνότητος του γάμου και του μυστηρίου του γάμου. Και τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα. Υποθέσουμε ότι ένας Ορθόδοξος βρήκε μία κόρη η οποία δεν είναι Ορθόδοξος και τη θέλει να την παντρευτεί. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Εάν μεν είναι καθολική η κόρη ή άλλο δόγμα που ευαπτίστη, η Εκκλησία η Ορθόδοξος δέχεται να γίνει ο γάμος ομιχτός με μία συμφωνία. Τα γεννόμενα τέκνα εκ του μυστηρίου του γάμου πρέπει να βαπτίζονται ορθόδοξα. Εάν δεν θέλει ο άνδρας ή η γυναίκα τα παιδιά που θα γεννηθούν να βαπτιστούν ορθόδοξα, τότε απαγορεύεται η τέλεση του μυστηρίου με ετερόδοξο. Εάν δε είναι εκτός της αιρέσεως και εισέλθουμε εις τον πρωτεσταντισμό, ο πρωτεσταντισμός έχει ξεφύγει από την ορθοδοξία και δεν είναι απλώς αίρεσης αλλά απομάκρυνσης από την ορθή πίστη. Έχει κάνει διακοπή της αποστολικής διαδοχής. Όθε προτεστάντης, ο οποίος απαριθμεί κάπου χίλιες τόσες αιρέσεις, δια να παντρευτεί ορθόδοξος με προτεστάντιδα ή προτεστάντης με ορθόδοξον κόρη, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει βάπτισης, να βαπτιστεί. Εάν δεν βαπτιστεί, δεν τελείται το μυστήριο του γάμου. Δεν πρέπει να ενωθεί εις γάμον εις ορθόδοξος με γυναίκα άλλης θρησκείας, μήτε γίνει με έτερον άνδρα ετερόδοξον, επειδή ούτω διορίζει και το λόγιο εκείνον το οποίο λέγει «Τις μερείς πιστό με τα απίστου», ποια σχέση έχει ο πιστός με τον άπιστο. Τελειώνουμε και από αυτήν την ερώτηση, την οποία ακριβώς εγείρεται μέσα στην ψυχή του καθενός μας. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μου έτυχαν εμένα, γίνεται σε συμβολεογράφο, συμβολεογραφική πράξη, η οποία υπόσχεται με όρκον ότι θα παντρευτώ την ορθόδοξον κόρη και όταν γεννήσω παιδιά θα τα βαπτίσω ορθόδοξα, διότι αλλιώτικα δεν διδιάδια είναι η Μητρόπολης. Παντρεύονται και αθετούν τον όρκον τούτον και δεν τα βαπτίζει τα παιδιά. Τούτο εις τον Θεό είναι πολύ ένοχο και ο γάμος εκείνος δεν έχει ευλογία και είτε τα παιδιά αρρωστούν είτε πεθαίνουν, διότι έδωκεν υπόσχεση και η υπόσχεση στο Θεό δεν ετηρείται. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι πολύ εις τα σημέρας μας. Ο γάμος πού πρέπει να τελείται, εντός του ναού ή εκτός του ναού? Είχα μια περίπτωση η οποία μου έτυχε και είχα ένα ανδρόγυνο το οποίο συζούσε επί χρόνια, όχι όμως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να αποθάνει και ήτο πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Είχε παιδιά. Είχε και περιουσία, η οποία περιουσία, εάν δεν επαντρεύεται, δεν θα επήγαινε στα παιδιά τα νόθα τα οποία δημιούργησε και των δεσμών, των παρά των νόμων. Και θα τα έπαιρνε το κράτος όλη εκείνη την περιουσία την οποία είχε. Οπότε, κατά παραχώρηση, κατ' οικονομία, επήγα και έκανα το γάμο εκείνος πάνω στο κρεβάτι και η γυναίκα κοντά. Διότι δεν μπορούσα να αφήσω εκείνα τα παιδιά έρημα και μετά από την άδεια του δεσπότου γίνεται αυτός ο γάμος. Είναι κατ' οικονομία. Υπάρχει όμως σήμερα το ερώτημα
Ο γάμος ο πολιτικός που γίνεται εις τα δημαρχία είναι γάμος ή όχι? Ένας δεσπότης τον ονόμασε Γαϊδουρόγαμο. Και η φράση αυτή δεν απέχει από την πραγματικότητα. Είναι αληθής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή θα παντρευτείς με μία διαφορά, ότι θα παντρευτείς με τον Χριστόν και με την Εκκλησία. Υπάρχει τώρα το άλλο ερώτημα. Εάν ο αδερφός μου ή ο εξάδερφός μου ή ο συγγενής μου ή ο φίλος μου κάνει πολιτικών γάμων, εγώ επιτρέπεται να παρευρεθώ εις αυτό που λέγεται γάμος κατά την δική του σκέψη? Όχι αδερφοί μου, διότι δεν μπορεί να κοινωνήσεις. Όχι, διότι δεν μπορεί να κοινωνήσεις. Διότι, είναι πορνεία καθαρή. Είναι πορνεία καθαρή. Εγώ λέγω και εσείς ακούετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Θέλετε τη δεχτείτε, θέλετε μην τη δεχτείτε. Εγώ θα σας πω τι λέγει ο Θεός, όχι τι λέγω εγώ. Εμένα μη με κοιτάζετε, τι λέγει ο Θεός. Ο Θεός είπε προηγουμένως, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Γιατί εσύ πηγαίνεις σε αυτό το σημείο το οποίο ακριβώς δεν λέγει η Αγία Γραφή? Είναι αμαρτία, έχεις καταδικαστεί πλέον ενώπιον του Θεού, συμπαρίστασε εις μία παράνομο πράξη. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει έξω και βρίσκει μία γυναίκα και πηγαίνει μαζί της και αμαρτάνει, δεν είναι πολιτικός γάμος? Πρέπει να πάει και στον δήμαρχο και να του πει παντρεύεσαι. Προηγουμένως τι έκανε? Δεν επήρε όμως χάρη από τον Θεό. Δεν ήρθε η Εκκλησία να στεφανώσει αυτό το πλάσμα. Άρα εσύ που πηγαίνεις σε αυτό τον τόπο, δεν πηγαίνεις εσύ σε μυστήριο, αλλά πηγαίνεις σε παρανομία, παρά τον νόμο. Δεν είναι νόμος της Εκκλησίας αυτός. Δι' αυτό σας παρακαλώ αδερφοί μου να προσέξουμε και στο σημείο τούτο. Πρέπει δε και εις ναών Άγιων, εις τον οίκον του Θεού, να ενώνονται τα τέκνα του Θεού, λέγει πάλι ο μέγας της Εκκλησίας Πατέρας, ο Σιμεών Θεσσαλονίκης. Εισερχόμεθα τώρα μέσα στο μυστήριο του γάμου και είπαμε ότι τελειώσαμε με την τάξη μέσα στην Εκκλησία, με εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε ως βάση για να συνεχίσουμε το μυστήριο και στην οικογένεια πλέον. Και εισερχόμεθα τώρα μέσα στην οικογένεια για να δούμε το μυστήριο του γάμου. Τροτά σημεία. Πρώτον, θα τονίσω το σημείο της εγκρατείας. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, εις τούτο το σημείο, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα. Είναι και ψυχή αθάνατος. Η Εκκλησία μας και ο Απόστολος Παύλος, ως να κάθεται δίπλα από το κρεβάτι του ανδρός και της γυναικός, νουθετεί και λέει. Το θέμα της εγκρατείας γίνεται κατόπιν συμφωνίας για των δύο μερών. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που διαμαρτύρεται η ψυχή είτε του ανδρός είτε της γυναικός και λέγει θέλω να νηστεύσω, να κάνω εγκράτεια, αλλά δεν με αφήνει ο σύζυγος. Τι να κάνω? Στο σημείο τούτο τι αρχίζουμε? Θα δούμε ένα βαθύ θέμα, αδερφοί μου, και τούτο επειδή θα οικοδομήσει ψυχές, δι' αυτό θα τολμήσω να το πω. Όταν ο εις εκ των δύο μερών θέλει εγκράτειαν και καθαρότηταν, είτε δια να κοινωνήσει, είτε δια να νηστεύσει τα σημέρας της Αγίας, τα οποία θα σας πω, και ο άλλος δεν θέλει, ο ένας εκ των δύο που φοβείται τον Θεό θα υπενθυμίζει τον άλλον και θα του λέει είναι οι μέρες νηστείας, θέλεις να τις κρατήσουμε καθαρές ή όχι? Εκείνη τη στιγμή ότι απαντήσει εκείνος, το ακούει ο Θεός.
Εάν μεν πει όχι, έχει κολλαστεί. Ο άλλος θα τραβήξει τον δρόμο. Θα υπακούσει, δεν θα έρθει σε σύγκρουση, διότι τι γίνεται. Μόλις ο ένας εκ των δύο χωρίς συμφωνία αρνηθεί, τότε αρχίζουν βρισχές, βλασφήμιες, έχθρα, μίσος, πορνίες, παγωνιά, διάλυση του μυστηρίου του γάμου. Τα ακούσατε όλα αυτά? Δεν επιτρέπεται ο ένας μόνος του να κάνει εγκράτεια. Πρέπει να είναι και οι δύο σύμφωνοι. Εκείνος ο οποίος δεν ποθεί την εγκράτεια έχει καταδικαστεί στον Θεό και θα δώσει λόγον εν ώρα κρίσεως. Προς καιρόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα είναι η εγκράτεια, και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε. Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ότι εγκράτεια δεν γίνεται επάπειρον, διότι εις άλλους έδωσε ο Θεός την εγκράτεια εφόρου ζωής. Εις δέδοτε σε εκείνους που έχει εκλέξει ο Θεός. Ο άλλος δεν μπορεί, δι' αυτό έδωκε ο Θεός το μυστήριο το μέγα του γάμου. Το οποίο μυστήριο του γάμου είναι και η χαλιναγώγηση των επιθυμιών, λέγει εις το σημείο εκείνο το οποίο είχαμε τονίσει στην αρχή του μυστηρίου. Δεν είχαμε πει ότι ο γάμος υπάρχουν σκοποί. Σκοπή του γάμου, μεταξύ των σκοπών του γάμου, είναι και η χαλιναγώγηση των επιθυμιών των δύο, λέγει. Χαλιναγωγείται ο άνθρωπος, δεν πηγαίνει στις πορνίες, δι' αυτό έδωκε ο Θεός το μυστήριο του γάμου. Η εγκράτεια πότε πρέπει να γίνει? Η εγκράτεια πρέπει να γίνεται εις όλες τις ημέρες του έτους που ακούεται από την Εκκλησία ότι υπάρχει νηστεία. Μόλις ακούσουμε τη φράση νηστεία, πρέπει να ξέρουμε ότι πρώτη νηστεία είναι το θέμα της εγκρατείας, για να μπορεί το ανδρόγυνο να προσευχηθεί και να ενώσει την ψυχή του με τον Θεό. Όταν ακούμε νηστεία, πρώτα είναι η εγκράτεια. Πιθανόν τα δύο μέρη να νηστεύουν, δεν εγκρατεύονται. Δεν πηγαίνει η νηστεία αυτή στους ουρανούς, αλλά πηγαίνει στον διάβολο. Η νηστεία, η καθαρά εις των Θεών, είναι η εγκράτεια, διότι δεν πρέπει η εγκράτεια να γίνεται εις το γύρας, διότι τότε θα έρθει μόνη της. Ο Θεός θέλει εγκράτεια εν τη νεότητη, για να κόψεις από τις ημέρες της νεότητός σου και να δώσεις καθαρές εις των Θεών. Τότε ο Θεός αρέσκεται πολύ στο παιδί, το οποίο βλέπει το παιδί του ότι δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά σκέπτεται και την ψυχή του. Οι μέρες νηστείας είναι οι μέρες των Χριστουγέννων, οι 40 μέρες, οι μέρες του Πάσχα, οι 40 μέρες, οι μέρες της Παναγίας μας, οι 15 μέρες, οι μέρες της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, οι οποίες είναι κινητές, άλλοτε πολλές, άλλοτε ολίγες. Εις αυτάς τα νηστείας πρέπει να υπάρχει εγκράτεια, αδερφοί μου, διότι συλλαμβάνονται τέκνα μέσα εις τας ημέρας της νηστείας και δι' μεγάλης εβδομάδος ή τας 15 ημέρας της Παναγίας μας, τα οποία γεννώνται. Άλλα τυφλά, άλλα μουγκά, άλλα με ένα χέρι, άλλα με ένα πόδι, και διαρωτάται κανείς και λέει, μα πώς γεννήθηκε αυτό το παιδί? Διότι ακριβώς είχε βάσει την σάρκα και όχι το θέλημα του Θεού. Άλλο σημείο μέσα στο μυστήριο του γάμου. Εδώ θα προσέξουμε ιδιαίτερα, αδερφοί μου, διότι είναι κάτι το πολύ φοβερό. Υπάρχει ένας διάβολος, ο οποίος ονομάζεται διάβολος ζήλιας. Τι είναι τούτος ο διάβολος? Είναι από το βάθος της κολάσεως αυτός. Βγαίνει από το βάθος. Διότι όπως ο Παράδεισος έχει πρώτον ουρανόν, δεύτερον ουρανόν, άκρη τρίτου ουρανού, που λέγει εκεί ότι ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος, έτσι έχει πατώματα και η κόλαση. Πρώτο πάτωμα, δεύτερο πάτωμα, τρίτο πάτωμα και βάθος της κολάσεως. Από το βάθος της κολάσεως εξήλθε ένας διάβολος, ο οποίος ονομάζεται διάβολος ζήλιας. Ζήλιας, ζηλεύει δηλαδή. Ο άντρας ζηλεύει τη γυναίκα ή η γυναίκα ζηλεύει τον άντρα. Μπήκε ο διάβολος μέσα στη ψυχή του ενός από τους δύο. Τότε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε σεισμός, λέγει, ούτε καταποντισμός, ούτε πανόλης, δηλαδή
ασθένεια θανατική, ούτε λέγει πόλεμος, ούτε τίποτα λέγει, δεν μπορεί να φτάσει τη ζήλια, λέει. Διότι η γυναίκα εκείνη θα μαρτυρά. Με ποιον μίλησες, πού πήγες και άργησες, γιατί γέλασαν τα χείλη σου, γιατί ψήλωσες τα μάτια σου και τον είδες, γιατί τον κουβέντιασες, γιατί τον χαιρέτησες, γιατί πήγες στο μανάβι και άργησες, γιατί. Και τότε αρχίζει το ξυλοδαρμός, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η διάλυση και η καταστροφή του μυστηρίου του κάτω. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τη γυναίκα. Δεν μπορεί ο άντρας να βγει έξω από το σπίτι, δεν μπορεί να βγει στο μπαλκόνι ο άντρας, γιατί κοίταξε απέναντι, λέγει. Γιατί να την κοιτάξει απέναντι, και τι θα του βγάλουμε τα μάτια του ανθρώπου. Αυτά, αδερφοί μου, είναι φοβερά πράγματα τα οποία διαλύουν το μέγα μυστήριο του γάμου. Και πρέπει να προσέξουμε να μην συλλαμβανόμεθα εις την πλεχτάνην αυτήν του διαβόλου, διότι ο διάβολος ενεργεί με κάθε τρόπο να κρατά τα αδέρφια, λέγει, εις αφιλείο των έχθρων και τα ανδρόγυνα να τα διαλύει. Αυτή είναι η πανουργία του διαβόλου. Μακριά λοιπόν από το δαιμόνιον αυτό της ζήλιας, και μέσα εις το ανδρόγυνο πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Αμοιβαία εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο. Απεριόριστος εμπιστοσύνη. Να μην ευρισκόμεθα εις το σημείο της αμφιβολίας και να μην υπάρχουν μυστικά μεταξύ του ανδρογύρου. Δύο πράγματα. Απόλυτος εμπιστοσύνη και όχι μυστικά μέσα στο μυστήριο του γάμου. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι η γυναίκα και να μην το ανακοινώσει στο σύζυγο, ούτε ο σύζυγος κάτι που να μην το φέρει στη γνώση της γυναικός. Διότι τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο. Φεύγουμε από το θέμα τούτο της ζήλιας, της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας απέναντι του άλλου σεβασμού. Αμοιβαίου σεβασμού. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο σημείο. Είναι το σημείο των χρημάτων. Η γυναίκα, επειδή είναι νοικοκυρά, μεταχειρίζεται περισσότερο το ταμείο της οικογενείας από τον άντρα. Στο σημείο τούτο πρέπει ο σύζυγος να έχει απεριόριστον εμπιστοσύνη εις την σύζυγο. Βέβαια η σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να παίρνει τα χρήματα και να τα σπαταλά. Δηλαδή να πηγαίνει σε κομμωτήρι, να πηγαίνει σε βαφές, να πηγαίνει σε μότ, να πηγαίνει σε μέρη τα οποία θα σπαταλά τα χρήματα. Αλλά θα βλέπει μόνον την οικογένεια και το συμφέρον της οικογένειας και την οικονομία. Δεν μπορεί να παίρνει τα χρήματα και να τα σπαταλά τα οποία φέρνει ο άντρας με πολύ κόπο, αλλά... Τι θα πούμε όταν πετάγεται η γυναίκα και λέει τα χρήματα είναι δικά. Δεν είναι δικά σου. Από τη στιγμή που εγένεται το μυστήριο του γάμου, δεν υπάρχουν δύο ταμεία, δύο τσενιά, δύο πορτοφόλια. Υπάρχει ένα, μόνο ένα. Διότι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ολόκληρον γυναίκα λέγει σου έδωσε ο Θεός και είναι δικιά σου η σώμα ένα, λέγει. Και εσύ κοιτάζεις, λέγει, τα χρήματά μου και τα χρήματά σου. Ολόκληρον γυναίκαν έχει σου δώσει ο Θεός, λέγει, σου έδωσε ο Θεός. Και έσονται, λέγει, οι δύο η σάρκα μία. Διότι δεν είναι δύο πλέον, αλλά ένα πλάσμα. Και εσύ βλέπεις τα χρήματα, λέγει. Άρα το μυαλό σου δεν είναι στο μυστήριο του γάμου. Άρα κολλάζεσαι. Έπειτα, εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται εις εκ των δύο ή ο σύζυγος ή η σύζυγος να κάνει ένα ψυχικό. Θέλει να συνδράμει σε ένα έργο το οποίο τέλος πάντων είναι άγιο και ιερό. Βλέπει μια οικογένεια η οποία έχει ανάγκη να πάρει μια βοήθεια αν και δεν έχει. Είτε να αγοράσει το ψωμί των παιδιών, είτε το γάλα των παιδιών, είτε τα φορέματα των παιδιών κτλ. Εάν δώσει ο άντρας εις αυτάς τις περιπτώσεις, είναι και δια την γυναίκα το ψυχικό. Εάν δώσει η γυναίκα εις αυτάς τις περιπτώσεις, είναι και δια τον σύζυγο το ψυχικό.
διότι οι δύο είναι εισάρ καμία. Δεν ξεχωρίζει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα τούτο, διότι το θέμα το να κρατώ εγώ και εσύ δεν συμφιλιώνει το ανδρόγυνο, αλλά το καταστρέφει και το οδηγεί προς την απώλεια και την διάλυση. Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάλι σοβαρό. Μέσα στο μυστήριο του γάμου υπάρχουν πάντοτε, στο πέρασμα της ζωής, διαφωνίες. Οι διαφωνίες δημιουργούνται διότι πλιστάκης θέλει ο εις εκ των δύο να επιβάλλει το δικό του. Θα προσέξουμε ιδιαίτερα, αδερφοί μου, ποτέ η γυναίκα να μην αντιμιλάει στον σύζυγο. Μπορεί με ταπεινότητα, με υπομονή, με πραότητα, χωρίς όξυνση της φωνής, δυνάμωμα της φωνής, μπορεί να πει στο σύζυγό της ότι μπορούμε να το συζητήσουμε τούτο ή εκείνη τη στιγμή μην το συζητήσεις. Θα το συζητήσεις μετά όταν θα περάσει η μπόρα. Ποτέ την ώρα που υπάρχει φουρτούνα, διότι εκείνη τη στιγμή θα πει, θα σου πει και αμέσως έρχεται ο διάβολος, ο οποίος εξάπτει τα πνεύματα και φτάνουμε τη σημεία όχι καλά αλλά κακά. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ως άρχης υπάρχει διαφωνία μέσα στο σπίτι, ποτέ μπροστά στα παιδιά. Ιδιαίτερα σε ιδιαίτερο δωμάτιο, χωρίς ποτέ να πάρουν είδηση τα παιδιά ότι ο πατέρας και η μητέρα συζητούν ένα θέμα το οποίο άλλοτε μεν είναι σε συμφωνία, άλλοτε σε ασυμφωνία. Διότι τα παιδιά θα αρχίσουν τα ίδια να κάνουν, θα συγκρούονται τα παιδιά όπως συγκρούονται οι γονείς. Θα προσέξουμε πολύ την στιγμή κατά την οποία η μητέρα έχει μεγάλη φουρτούνα και έχει τα 2, 3, 4, 5 παιδιά και έρχονται αναπουμπούλες μεγάλες. Εκείνη τη στιγμή ό,τι πει άσχημο θα της το πει το παιδί πίσω. Διότι εκείνο αρπάζει, όπως η μαγνητοτενία αρπάζει τη φωνή, κατά τον ίδιο τρόπο να αρπάζει το παιδί τη στιγμή εκείνη τα λόγια και τα πετάει στη μάνα έπειτα. Δηλαδή δεν θα παραξενευτείς όταν διαβολοστείλεις το παιδί σου, θα ρώτησα, θα σε διαβολοστείλει αυτό μετά? Διότι αυτό δεν ξέρει, το άκουσε από σένα, θα σου το πει. Είτε όταν ακούσεις, όταν ακούσεις από το παιδί μια αισχρή λέξη, ότι θα σου την πει μετά ότι αυτό φταίει. Εσύ φταίς που την είπες προηγουμένως. Και θα έχουμε προσοχή πολύ στα λόγια μας, στα κινήσεις μας και στη συμπεριφορά του ενός προς τον άλλο, ο σεβασμός ο μεγάλος. Θα αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο σημείο, το οποίο ακριβώς είναι σημείο που δίδομαι περισσότερα προσοχή στην ανατροφή των παιδιών με τροφή ειδική. Τούτο προσπαθούμε μη το παιδί χάσει από το βάρος του, μη το παιδί αρρωστήσει, είναι σκέψεις του διαβόλου αυτές. Μη το παιδί κάνει κάτι το οποίο θα είμαι εγώ υπεύθυνη, η μητέρα προπάντων, και αρχίζουμε να καταλύουμε τα της Εκκλησίας και του Χριστού μας και της θρησκείας μας. Δεν διδάσκει επί παραδείγματι ο πατέρας και η μητέρα νηστείαν στο παιδί, μεγαλώνει το παιδί, παντρεύεται το παιδί και δεν διδάσκει στα παιδιά του αυτά τα οποία δεν διδάχτουν. Αλυσίδα πηγαίνει. Εάν με διδαχθεί την νηστεία, να διδαχθεί την προσευχή, θα διδάξει και το παιδί του μετά που θα παντρευτεί. Και στο σημείο τούτο έρχομαι να τονίσω ιδιαίτερα τούτο το μεγάλο κακό το οποίο υπάρχει μέσα στις οικογένειες. Είναι το θέμα του καπνίσματος. Δεν μπορεί μετά το παιδί σου, αδερφέ μου, να μην καπνίσει, διότι σε βλέπει μέρα στεκενυχτός και καπνίζεις. Και όταν καπνίζει και η μητέρα και ο πατέρας, το παιδί οπωσδήποτε θα καπνίσει. Έρχονται γονείς οι οποίοι λέγουν, εγώ του λέω του παιδιού μου, παιδί μου, εγώ έμαθα τούτο το πράγμα. Είναι κακό, εσύ μην το μάθεις. Είναι λόγια κενά. Δεν προχωρούν τα λόγια σήμερα, προχωρεί το παράδειγμα. Όταν ανεβαίνει ο ιεροκήρυκας στον άμβο να διανακηρύξει, ο κόσμος κάτω δεν κοιτάζει τι θα πει, αν τα κάνει αυτά που λέει.
Και τούτο ακριβώς είναι το σημείο των παιδιών, για να έρθω εις εκείνο το σημείο το οποίο αναφέρθηκε, είναι ένα παράδειγμα. Και αυτό, όταν η μητέρα πάντοτε, όταν χτυπούσε η καμπάνα, έλεγε στο παιδί της, στο κοριτσάκι, πήγαινε παιδί μου στην εκκλησία, γιατί χτυπάει η καμπάνα και σε καλεί. Πήγαινε, διότι είναι κακό πράγμα να χτυπάει καμπάνα και εσύ να είσαι στο σπίτι. Και το παιδάκι πήγαινε στην εκκλησία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και ούτω καθεξής. Οπότε μία ημέρα μόλις χτύπησε η καμπάνα και είπε η μητέρα, πήγαινε παιδί μου στην εκκλησία, εκείνο αναστέναξε. Και λέγει, παιδί μου, γιατί αναστέναξες? Μητέρα, λέγει, αναστέναξα γιατί περιμένω πότε να μεγαλώσω κι εγώ, να γίνω κι εγώ μητέρα και να λέγω στο παιδί μου να πηγαίνει στην εκκλησία και εγώ να μην πηγαίνω. Διότι έβλεπε αυτό το παιδί μέσα, είχε σχηματίσει την εικόνα, λέγει, αυτή με στέλνει στην εκκλησία, αυτή όμως μένει στο σπίτι. Πώς, τι γίνεται, ποιο είναι το ορθό, τούτο που κάνω εγώ ή τούτο το οποίο κάνει εκείνη? Και αυτό θα το προσέξουμε ιδιαίτερα, αδερφοί. Το θέμα της προσευχής τώρα. Μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει προσευχή, νηστείαν είπαμε, εκκλησιασμών είπαμε, και ερχόμεθα στο σημείο της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να υπάρχει μέσα στην οικογένεια, η ομαδική προσευχή και η καταμόνας. Δηλαδή μπορούμε να συνέλθει το ανδρόγυνο με τα παιδιά και να κάνουμε μία προσευχή, ένα απόδειπνο. Θα σταματήσουμε εκεί και μετά θα αποσυρθεί το παιδί στο κρεβατάκι του, η μητέρα, ο πατέρας, και θα αρχίσουν την ατομική προσευχή. Δηλαδή ο καθένας θα κάνει δική του προσευχή και έτσι εκπληρώνεται η φράση σε εκείνη κατοίκον εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει, υπάρχει εκκλησία, μέσα στο σπίτι. Το θέμα των εικόνων τώρα. Μέσα στο σπίτι πρέπει να υπάρχουν εικόνες. Προσέξτε τούτο, διότι το έχω πει πλειστάκες πολλές φορές. Δεν το τηρούμε, διότι όταν πηγαίνω να κάνω αγιασμό μέσα σε ορισμένα σπίτια βλέπω αυτό το οποίο θα μου πείτε δεν ήκουσαν, αλλά εσείς που ακούετε πρέπει να το λέγετε. Μέσα στο σπίτι οι εικόνες είναι απαραίτητες και το καντήλι απαραίτητο, διότι σπίτι χωρίς καντήλι ομοιάζει με τον Άδη των Σκοτεινών που δεν έχει φως. Μέσα στο σπίτι υπάρχουν εικόνες, οι οποίες εικόνες πρέπει να είναι σε ξεχωριστό δωμάτιο εκτός του δωματίου του ύπνου. Γιατί? Διότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στα πρόσωπα τα οποία εικονίζουν. Τέσσερις τείχοι είναι το δωμάτιο που κοιμόμαστε. Τέσσερις τείχοι είναι και η εκκλησία. Όταν δεν βάλω εικόνες μέσα στην εκκλησία, είναι εκκλησία χωρίς εικόνες? Πώς εστερεώθηκε η εκκλησία? Εστερεώθηκε με Αγίους, με το αίμα των Αγίων, με την παρουσία του Κυρίου μας που ίδρυσε την εκκλησία. Αυτά μέσα στην εκκλησία είναι απαραίτητα. Όταν δεν υπάρχουν είναι τέσσερις τείχοι, όπως είναι οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Δεν έχουν εικόνες. Στο θέμα τούτο πρέπει να προσέξουμε πολύ. Μέσα στο υπνοδωμάτιο θα υπάρχει μόνο ο Σταυρός χωρίς τον Χριστό επάνω. Μόνο ο Σταυρός, χωρίς τον Χριστό είναι σταυρωμένο επάνω. Ο Σταυρός, δηλαδή το όπλο εναντίον του διαβόλου. Τίποτε άλλο μέσα στο δωμάτιο, το ύπνο δωμάτιο. Οι εικόνες πρέπει να είναι είστε δωμάτιο των παιδιών ή σε ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς θα τηρείται ο σεβασμός εις αυτό. Ερχόμεθα τώρα στο θέμα της τεκνοπονίας. Μέγα το θέμα του. Ανησυχεί ολόκληρον την Ελλάδα. Υπογεννητικό της, κάτω λέγει του μηδενός. Εξαθλίωσης και εξαφάνισης του έθνους. Ενώ δίπλα μας οι Τούρκοι γεννούν από 8 και 10 και 12 και 15 παιδιά. Εκείνοι πληθαίνονται, εμείς εξαφανιζόμαστε. Γιατί? Διότι λείπει η πίστης. Τι σημαίνει πίστης? Ότι όταν γεννήσω το παιδί θα το αναθρέψω, θα το μεγαλώσω και θα το αποκαταστήσω με την βοήθεια του Θεού. Αυτό λείπει. Και στο σημείο τούτο ακριβώς, αδερφοί μου, επειδή είναι μεγάλο το θέμα, θα το πούμε στην ερχομένη μας συνάντηση, την ερχομένη Τετάρτη, και φεύγουμε από το μυστήριο του γάμου αφού ολοκληρώσουμε το θέμα της τεκνογωνίας. Δηλαδή το πλέον καυτό θέμα.
το οποίο δεν έχει το μυστήριο του γάμου, δεν έχει άλλο σκοπό, είναι μόνο το θέμα της τεκνοβονίας. Όταν λείψει αυτό, τότε μεταβάλλεται το μυστήριο του γάμου σε πορνεία και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όποιος μεταβάλλει, λέγει, το μυστήριο του γάμου σε πορνεία, λέγει, μόνο σε ειδονήν θανάτου αποθανείται. Πεθαίνει, πάει, τελείωσε. Και έχει και μία ωραιοτάτη φράση ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέγει, υγιεινή σωθήσετε δια της τεκνοβονίας. Αλλά επειδή είναι βαθύ το θέμα, θα πω, πολλά θα πούμε, θα το πούμε στο ερχόμενο μας κήρυγμα. Την ερχομένη μας συνάντηση, την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6.30 πάλι. No. Εις άκουσον της φωνής μου,
Δοξάζω του Πατρός και του Υιού την δύναμη και πνεύματος Αγίου υμνώ την εξουσία των διαιρέτων αρτίστων θεότητα τριάδα ομοούσια την βασιλεύουσαν εις αιώνα αιώνος. Γεννηθήτωτα τα σου προσέχοντα εις την φωνή της δέησεώς μου των σταυρών σου των τιμίων προσκυνούμεν Χριστέ και την Αναστασήν σου υμνούμεν και δοξάζομεν το γαρμόλο πίσω την ίση πάντες η Αθήνε. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασία ειν λασμός εσκή υμνούμεν τον Σωτήρα τον εκ της Παρθένου σαρκωθέντα δήμας γαρές τα βρόθη και τη τρίτη ημέρα ανέστη δωρουμένος ημίν το μέγα έλεος. Φαίνεκεν του ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, υπήσεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Της ενώδη κατάβας Χριστός ευηγγελίσατο, φασίτε λέγον μην ενήθηκα, εγώ είμαι η Αναστασής, εγώ ημάς ανάξω, λύσας τα μακούτας πύρος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Η αμαξίωσε σκότες εν το αρχόντος σου οίκο εσπερινών ύμνων αναμεύομεν εκ βαθέων τραυγάζοντες Χριστέ ο Θεός ο φωτίσας των κόσμων τη τριμέρο ανασπάσισου εξ ελού των λαών σου εκ γιος των νεκρών.